Κύπελο δεν πρόκειται να δεις, Τζόρνταν. Αυτό ήταν δικό μου, να ξέρεις το κύπελο. Ναι, καλά. Έτσι κλέβονται οι τίτλοι. Λοιπόν. Στον ημιτελικό ναι. Έπρεπε να περάσει ο ΠΑΟΚ και τελικό να κάνει με την ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ. Αυτό ήταν το ζευγάρι του τελικού, αυτό ήταν. ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ρωτήστε τον παπά και τον κύριο Μαρινάκη γιατί δεν πέρασε ο ΠΑΟΚ στο τελικό. Λοιπόν, στο κλέψανε. Και στο τελικό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποιος θα έπρεπε να πάρει τον κύπελο. Η διαφορά ποιότητας μεταξύ των δύο ομάδων του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ φαίνεται μέσα στο χόρτο. Μια εβδομάδα πριν παίξαμε την ΑΕΚ και την παίζαμε μόνο τέρμα. Ναι. Άλλη μια χρονιά λοιπόν ένα κλεμμένο κύπελο για τον ΠΑΟΚ. Και άλλη φορά ο Ραπτόπουλος θα σας λέει πότε πήγατε τελικό. Χάσαμε στον ημιτελικό όπως χάσαμε και πρόπερσι στον ημιτελικό. Ποιες από τα κύπελα. Με το Μάνταλο που απέκτησε που καθάρισε όλο τον άξονα του ΠΑΟΚ και πήγαμε στον τελικό γυμνή και φάγαμε 4 γκολ από τον Παναθηναϊκό. Να λέμε τις αλήθειες. Ωραία, επειδή μου άρεσε μισό λεπτό. Παρόλα αυτά, λίστα, για να ολοκληρώσω. Παρόλα αυτά, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Μισό λεπτό. Εγώ είμαι από αυτούς που χάρηκαν που το πήρε. Χάρηκαν. Τόσο ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Τόσο ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Καλά, αλλά φίλε Παπαδόπουλο. Εγώ ευχήθηκα μία μέρα και το ήξερα κιόλας. Πώς πήρες ένα Παναγιώτης. Από το Μετρόπολης είπα λοιπόν ότι αύριο το κύπελλο θα το πάρει ο Μελισανίδης και η ΑΕΚ. Και του εύχομαι καλή επιτυχία. Άντε. Το είπα μια μέρα πριν. Για την υγειά μας. Στην υγειά μας. Γεια μας. Γεια σου Τζόρνταν. Ναι. Έλα. Λέγε. Ρε Τζόρνταν. Ένα ζέρε. Εσύ τι λέω να σε κάνουμε εμάς. Λοιπόν. Ναι. Έλα. Επειδή δεν υπάρχει σκηνοθέτης. Αυτό είναι. Ραπτόπουλε, ξέρεις αυτό που έβγαλε τώρα το ωραίο παράπονο που έβγαλε ο Τζόρνταν, τι μου θύμισε. Πάντα τέτοια και να βλέπω τον Ολυμπιακό να μην εμφανίζει ούτε και να ξέρεις τι μου θύμισε. Έχουν στεναχωρηθεί φίλοι μου οι Ηρακλήδες του Ραπτόπουλου. Ξέρεις τι μου θύμισε. Δεν ξέρεις. Ραπτόπουλε, ξέρεις τι μου θύμισε αυτό το παραλήρημα. Περίμενε. Αυτό το παραλήρημα, ξέρεις τι μου θύμισε. Τη χρονιά που έκανε το 2-4 μέσα. Τη χρονιά που έκανε το 2-4 μέσα στην Αθήνα και εγώ για να χάσω στον ημιτελικό έχασα με 5-4 με την κόκκινη στον Κυριαζή στο 42 ναι. Και βγήκε στο 90 ο διαιτητής και ζήτησε συγγνώμη. Πάλι τον έπεσα με 10 παίκτες. Με 10 παίκτες. Δίνει αβαβά offside, δίνει αβαβά πέναλτι. Μόνο και μόνο για να πάει ντε και καλά ο Ολυμπιακός. Με τον Νίκο λες. Με τον Νίκο. Αλλά και όχι για να μην πάει Ηρακλής Πάοκ στο τελικό. Για να μην πάει Ηρακλής Πάοκ στο τελικό. Γιατί θα έχανε ο Πάοκ από τον Ηρακλή. Όχι, με Κωνσταντίνου Ντεμπά, Σέμπου, Εχάγκα, Σκοτίδη. Είχε καλύτερη ομάδα. Αν κέρδιζε ο Ηρακλής τον Πάοκ δεν έβγαινε Ευρώπη. Το 5-4. Δεν καταλαβαίνω. Σου λέω πήγαινε εκείνη η ομάδα του Ηρακλή στον τελικό, θα έπαιρνε τον τύπο. Πόσες φορές απέκλεισες στον ΠΑΟΚ στο κύπελλο. Πες μου πόσες φορές απέκλεισες στον ΠΑΟΚ στο κύπελλο. Τι θυμάσαι εκείνη τη χρονιά. Πες μου πόσες φορές. Το 80 είναι τελικό. Άλλο. Το 85. Το 85. Άλλο. Πόσες φορές παίξαμε μαζί. Μια φορά. Εσύ το καταλαβαίνεις ότι το momentum ήταν εκείνη τη στιγμή να το πάρει ο Ηρακλής.